Με τη βοήθεια του Θεού μας, αδερφοί μου, ο οποίος μας αγάπησε και μας αγαπά, ο οποίος εσταυρώθη δι' μας και έχισε το αίμα του και διαπρεσβειώντες παναχράντες περισσιμών Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, συνεχίζομαι και σήμερον το Θείον Κήρυγμα, την τροφήν της ψυχής μας. Ο άνθρωπος αποτελείται από δύο συστατικά. Το πνευματικό μέρος που είναι η ψυχή και το σώμα το οποίο είναι το ένδυμα της ψυχής. Το σώμα το οποίο είναι το ένδυμα της ψυχής είναι αυτό το οποίο παρασύρει την ψυχή. Και αν τούτο συμβεί, χάνουμε και την αιωνιότητα, δηλαδή τον παράδεισο. Το σώμα είναι το άλογο επάνω στο οποίο υπέβει, δηλαδή κυβερνά η ψυχή. Θα φανταστείτε ένα άλογο, αφηνιασμένο άλογο, το οποίο το οδηγεί ο αναβάτης, ο οποίος δεν είναι κανείς άλλος, ημί μόνο η ψυχή. Εάν αυτό το αφηνιασμένο άλογο, το άγριο άλογο, εάν δεν το κυβερνήσει ο αναβάτης, τότε κατακριμνίζεται και αφανίζεται και το άλογο και ο αναβάτης που είναι η ψυχή. Εάν όμως ο αναβάτης, δηλαδή η ψυχή, χαλιναγωγήσει το άλογο που είναι το σώμα, τότε η ψυχή σώζεται. Και όταν σώσεις την ψυχή σου μια φορά, τη σώζεις για πάντα. Εάν την χάσεις μία φορά, τη χάνεις για πάντα. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι λέγει ο Θεός ότι ο δίκαιος, λέγει, μόλις θα σωθεί. Ή δίκαιος μόλις σωθήσετε, ο αμαρτωλός που φανίσετε. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία ο Θεός μας προειδοποιεί. Και για να έχουμε περισσότερο την απειλή του Θεού ενώπιον μας, και ότι ο Θεός δεν λέγει λόγια τα οποία δεν εφαρμόζονται, θα επισημάνουμε στο σημερινό μας κήρυγμα την δικαία απειλή του Θεού προς τον άνθρωπο. Η δικαία απειλή του Θεού είναι το σημερινό μας κήρυγμα. Αυτό το οποίο ακριβώς ο Πανάγαθος Θεός λέγουν οι περισσότεροι, ότι δεν ασχολείται, λέγει, με μικροπράγματα ο Θεός, με ασήμαντα πράγματα, διότι δεν είναι τίποτε αυτό και ο Θεός δεν το προσέχει. Ο Πανάγαθος Θεός, αδερφοί μου, ασχολείται όχι με μικρά πράγματα, αλλά και με τα σκουλίκια. Εάν ενθυμηθείτε, όσοι γνωρίζετε την Αγία Γραφή, ο Θεός έστειλε τον Ιωνάν εις την Νινεβίδια να κηρύξει μετάνοια. Και ο Ιωνάς παρήκουσε και ανέβηκε πάνω σε ένα βουνό, αφού περιεπλανήθη προηγουμένως μέσα εις την κοιλία του Κήτους επί τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Ανέβηκε πάνω σε ένα βουνό στην Νινεβή και έμεινε εκεί και τον έκαψε ο ήλιος. Ήταν καλοκαίρι όπως αυτή τη στιγμή.
Και είπεν στο Θεό ότι ο Θεέ μου λέγει θα πεθάνω από τη ζέστη αυτή. Και κοιμήθηκε και ο Θεός έως το πρωί ευλάστησε στο προσκέφαλο του Ιωνά μία κολοκύνθη. Κολοκυθιά, αυτά που κάνει τα κολοκύθια. Και ανέβηκε επάνω από τον Ιωνά και του έκανες μία σκεπή, του έδωσε μία δροσιά, του εσκέπασε τον ήλιο και ευχαρίστησε τον Θεό. Κοιμήθηκε ο Ιωνάς και την επόμενη ημέρα έστειλε ο Θεός, λέγει, τη νύχτα σκόλικαν εωθινών, ο οποίος κατέφαγε τη ρίζα της κολοκύνθης και όταν εξύπνησε ο Ιωνάς το πρωί την βρήκε ξηραμένη και είπε «Θεέ μου, έδωκες αυτό το δώρο και μου το πήρες, τώρα τι θα κάνω?» Και ήρχισε να κλαίει ο Ιωνάς και του απήντησε ο Θεός και του λέει «Εσύ», του λέει, «ο οποίος δεν εφρόντισες ούτε να φυτεύσεις την κολοκύνθη, ούτε να την μεγαλώσεις, ούτε να σου κάνεις σκιά, κλαίεις διότι εξηράνθη η κολοκύνθη». Εγώ δεν κλαίω, του λέγει, για αυτά στα χιλιάδες του κόσμου, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιον μου ένοχοι, γεμάτη αμαρτίες. Πλην όμως με την ειδική σου την επέμβαση και το κήρυγμά σου θα σωθούν. Εφοβήθη ο Ιωνάς ότι αν τους κηρύξει μετάνοια και μετανοήσουν, δεν θα πιστεύσουν ότι ο Θεός, ο οποίος απειλεί την Νινεβή, θα εκπληρώσει την απειλή του. Διότι είπεν στον Ιωνά να κηρύξει και σε τρεις μέρες θα τους πει ότι αν δεν μετανοήσουν θα εξαφανιστεί ολόκληρος η Νινεβή. Χιλιάδες κόσμος. Ο Ιωνάς έκανε τρεις ημέρες για να γυρίσει ολόκληρον την πόλη και να κηρύξει. Και τους έλεγε ότι αν δεν μετανοήσετε μετά τρεις μέρες θα εξαφανιστείτε όλοι. Και φοβήθηκε ο Ιωνάς ότι δεν θα γίνει αυτό, διότι ο Πανάγαθος Θεός αγαπά τον κόσμο του και θα τους δώσει το έλεος του. Δι' αυτό δεν ήθελε να έρθει στην Νινεβή. Και αντί να πάει στην Νινεβή, ο Ιωνάς μπήκε μέσα στο πλοίο για να φύγει σε άλλο τόπο και έφυγε, όντως έφυγε σε άλλο τόπο ο Ιωνάς. Ξεσήκωσε όμως ο Θεός τρικυμίαν στην θάλασσα, εκινδύνευε το πλοίο να βυθιστεί και ο Ιωνάς εφώναξε και είπε «Εγώ είμαι η αιτία, ρίξετε με στη θάλασσα». Τον έριξαν στη θάλασσα, εκόπασε η θάλασσα, αλλά ο Θεός έστειλε το κήτος το οποίο τον κατάπιαν, δεν τον εμάσισε με τους οδόντες του. Και διήλθεν μέσα από σχισμάς ωραίων, λέγει. Του εφάνισαν τα δόντια εκείνου του θηρίου ότι ήταν πέτρες κοφτερές. Και έμεινε επί τρεις ημέρες και τρεις νύχτας γονατιστός μέσα στην κοιλία του κήτους και παρακαλούσε τον Θεό να τον ελεήσει. Και τον ελέησε ο Θεός και διέταξε το κήτος και βγήκε στη ξηράν και τον έκανε εμετών και βγήκε ζών ο Ιωνάς. Δι' αυτό και οι Εβραίοι εχθροί του Χριστού ζητούσαν σημείο, λέγει,
από τον Χριστό. Και τους είπε ο Χριστός ότι άλλο σημείο από τον Ιωνά λέγει δεν σας δίδω. Τους έδωκε το σημείο εκείνο. Σημεία δίδει ο Θεός λοιπόν. Και η Εκκλησία μας παρακαλεί τον Θεό να λυτρώσει τον κόσμο του. Του αποστρέψε και διασκεδάσε, λέγει, πάσαν δικαίαν αυτού απειλήν και οργήν ο Θεός από τον κόσμο. Να αποτρέψει την δικαίαν του απειλήν και την οργήν του την δικαίαν. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη. Αυτό είναι πραγματικότητας. Ο Θεός αγάπη εστί. Πλην όμως ξεχνούν ότι ο Θεός είναι και άκρα δικαιοσύνη. Και δεν ανέχεται ο Θεός επί πολλή των άνθρωπων να πράττει την αμαρτία. Ξεχυλίζει το ποτήρι και τότε όταν ξεχυλίσει το ποτήρι εξέστραπτε, λέγει, ο θυμός του Θεού. Τώρα όταν αρχίσει η οργή του Θεού και η απειλή του Θεού, τότε εξαφανίζονται τα πάντα, αδερφοί μου. Τούτο είναι το σημείο ακριβώς το οποίο θα προσέξουμε και θα το εύρωμεν στο Ιερόν Ευαγγέλιο. Θα το εύρωμεν εις το Λόγο του Θεού. Διότι ο Θεός απειλεί τον άνθρωπο. Απειλούσε τον άνθρωπο και τον προειδοποιούσε επί 100 ολόκληρα χρόνια όταν ήταν ο Νόε. Και έλεγε εις τους ανθρώπους της εποχής του να μετανοήσουν και όμως τον εκοροϊδεύαν. Όταν ήρθε η στιγμή κατά την οποία εξέσπασε πλέον η δικαία απειλή τους, του Θεού, η δικαία του οργή επί πάνω στον άνθρωπο, τότε έτρεχαν να έβρουν έλεος, αλλά δεν υπήρχε πλέον. Όταν αποφασίσει ο Θεός, αδερφοί μου, εξαφανιζόμεθα. Έναν ζωντανό παράδειγμα. Γαλλία, νότιο-δυτικό μέρος της Γαλλίας, το εκλεκτότερο μέρος όπου τρέχουν οι άνθρωποι για να ξεκουραστούν. 28 σημεία φωτιάς αναμένα και κατέκαυσαν χιλιάδες χιλιάδων εκταρίων δάσους. Και κατακαίεται και υπάρχουν και 4 νεκροί και όμως η φωτιά αυτή κατακαίει τα πάντα. Τούτο δεν είναι αδύνατο να έρθει και σε εμάς, αδερφοί μου. Δεν αδυνατεί τίποτε εις τον Θεό. Δια τούτο λέγει ο Πανάγαθος Θεός, που έλεγε «Έθνος αμαρτωλών, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρών, ιοί άνομοι, εγκατελείπετε τον Κύριον και παροργήσατε τον Άγιον του Ισραήλ». Αδερφοί μου, τα λόγια αυτά μας τα λέγει εμάς το Ιερόν Ευαγγέλιο. «Αλίμονον εισέ ο έθνος αμαρτωλών, λαέ γεμάτε αμαρτίας, από αυτόν τον πρώτο στιγμό της ζωής σας είστε πονηροί, παιδιά», λέγει, «διεφθαρμένα και ξένα εντελώς προς τον νόμον του Θεού. Εγκαταλείψατε τον Κύριον και εξοργήσατε τον Θεόν του Ισραήλ, τον Άγιον». Λόγια φοβερά, αδερφοί μου. Λαός αμαρτωλός. Προσέξατε, αδερφοί μου, για λίγα χρήματα ότι εμολύνθη εκείνο το Άγιο και Ιερό νησί της Κέρκυρας. Προσέξατε ότι με το να βάλουν μέσα αυτούς τους αγριόχειρους, ότι εμόλυναν ολόκληρο το νησί,
με αμαρτίες φοβερές και όργια μέσα στους δρόμους. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος είδε με τα μάτια της ψυχής των Άγιων Σπυρίδων να κλαίει και να θρυνεί για το κατάντημα εκείνης της νήσου? Άραγε σου, Πανάγαθος Θεός, θα εσπλαχνιστεί τον κόσμο του με τα δάκρυα του Αγίου Σπυρίδωνος, ή θα επιτρέψει την οργή του τη δικαία και θα έχουμε φοβερά αποτελέσματα με αυτήν την κατάσταση? Κατήντησε αυτός ο τόπος να θέλει μόνον, λέγει, τουρίστες. Κατήντησε αυτό το έθνος να θέλει μόνον τους αγριόχειρους να περπατούν μέσα στα σπίτια τους και στους δρόμους των και να μολύνουν τα πάντα. Λαός αμαρτωλός, έθνος αμαρτωλών, εγκαταλείψαμε τον Θεό μας και τώρα βρισκόμεθα στην δικαία του απειλή και την δικαία του οργή. Φοβερίζει ο Θεός και μας λέγει ότι είστε οι χειρότεροι από όλα τα έθνη. Γιατί μας το λέγει ο Θεός αυτό? Διότι τα έθνη δεν έχουν την πίστη την οποία έχουμε εμείς. Δεν έχουν την ορθόδοξον πίστη η οποία λατρεύει ημέραστα και νυχτός τον Θεό. Πόσες εκκλησίες και πόσα μοναστήρια και εκείνο το Άγιο Όρος το οποίο ούτε κοιμάται ούτε ησυχάζει. Υπάρχει στον κόσμο ένα άλλο τέτοιο έθνος και όμως εμείς, λέγει, οι οποίοι μας έδωσαν τέτοια τιμή ο Πανάγαθος Θεός, είμεθα οι χειρότεροι και δεν ωφεληθήκαμε, λέγει, από τίποτε το οποίο ο Θεός επιτρέπει. Ούτε την υιοθεσία την οποία μας έδωκε με το Άγιο Βάπτισμα και μας έκανε δικά του παιδιά. Ούτε από την τιμή την οποία αξιώθημε από τον Θεό εκτιμήσαμε. Μας ύψωσε ο Πανάγαθος Θεός πάνω από όλα τα έθνη και δεν έχουμε συνετιστεί δια την αγάπη του Κυρίου μας, την υπερβολή της αγάπης, διότι ο Θεός αγαπά όλο τον κόσμο. Αυτό το έθνος όμως το οποίο ονομάζεται ελληνικών ορθόδοξων έθνος μας έδωσε υπερβολή αγάπης ο Θεός. Μας επιτρέπει δοκιμασίας δια να ξυπνήσουμε και δεν ξυπνούμε. Θρηνεί ο Θεός την γενική διαφθορά και την κακία αυτού του κόσμου. Η ασθένεια της αμαρτίας, όπως συμβαίνει με μια ασθένεια επιδημίας, φθοροποιός αμαρτία η οποία έχει διαφθείρει τα πάντα, έχει μεταδοθεί σε όλες τις τάξεις τούτου του έθνους, διότι η αμαρτία δεν σταμάτησε σε ένα σημείο, διέφθειρε και τους κυβερνώντας και τους κυβερνωμένους και μας οδήγησε η αμαρτία εις έχθραν εναντίον του Θεού. Η ασθένεια της αμαρτίας επιτρέπει την δικαία οργή του Θεού και εκείνον το οποίον ακριβώς δεν τον μεταπίθη εις μετάνοια, τον μεταπίθη έπειτα ο θρήνος και η οδυρμή. Θυμηθείτε, αδερφοί μου, όταν επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός
και είχαμε τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τότε, όσοι ενθυμούνται, ολόκληρες οι εκκλησίες εγέμιζαν από θρήνους και οδυρμούς αυτών οι οποίοι είχαν τα τέκνα των και πολεμούσαν στην πρώτη γραμμή. Άναβαν τα κεριά και οι λαμπάδες πληθώρα. Και λέγει ο Θεός, εφόσον σε προειδοποιώ, λέγει, και δεν μετανοείς, θα μετανοήσεις με το θρήνον τον οποίον θα έχεις έπειτα. Αυτά θα σε κάνω να μετανοήσεις. Ουδε μία απόπειρα δύναται να φέρει εις ανόρθωση αυτό το έθνος. Ουδε μία ελπής θεραπείας. Οι εκκλησίες γέμουν από ασέβιαν. Οι εκκλησίες δεν δέχονται μέσα κόσμων μετανοημένων. Αλλά βλέπουμε τις εκκλησίες, τους ναούς του Θεού, τα Άγια Μέρη, στα οποία τελεσιουργούνται τα Ιερά Μυστήρια, να εισέρχονται μέσα λαός αμετανόητος. Παράδειγμα, έφυγαν από τα χείλη του προκαθημένου της Εκκλησίας και είπεν, όπως είστε να έρχεστε στην Εκκλησία, σας δεχόμεθα όλους. Και όταν ανοίξει το στόμα του ο λειτουργός του Θεού για να πει μίαν κουβέντα και να πει, παιδί μου, πώς μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία με αυτό το ένδυμα, γυμνή γυναίκα, πώς μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία με τα παντελόνια τα οποία δεν είναι δικά σου, πώς μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία, αμέσως σου απαντά, μου είπε ο Αρχιεπίσκοπος να έρχομαι όπως είμαι. Μία λέξη, αδερφέ, μία λέξη. Μπορείτε να φανταστείτε τι καταστροφή μπορεί να φέρει. Θα σας αναφέρω εκείνο το παιδί το οποίο έτρεξε στους αγώνες και βγήκε πρώτο και πήρε στο στόμα της και είπε μία λέξη. Ανάλατην, ανούσιαν, βρώμικην, και αμέσως εκατομμύρια ψυχές παρεσύρθησαν από εκείνη τη λέξη και εμολύνθη το στόμα των, και τα μικρά παιδιά και οι γυναίκες και οι άντρες να επαναλαμβάνουν τη λέξη αυτής της κόρης, η οποία δεν επρόσεξε, έτρεψε η γλώσσα προηγουμένως από το μυαλό. Αδερφοί μου, είναι φοβερό αυτό το οποίο παρουσιάζεται στα σημέρας μας. Η γη ημών, λέγει ο Κύριος μας, έρημος. Επόλης ημών, πυρή καυστή. Καίγονται, λέει, τα πάντα. Προστά να τον οθούσει όλων των οργανισμών. Ουδε μία απόπειρα εγένετο προς ανόρθωση και σωτήριον μεταρρύθμιση του έθνους. Ουδε μία, λοιπόν, ελπής θεραπείας. Να κοιτάξουμε, αδερφοί μου, αυτούς οι οποίοι διοικούν. Μαγιοτραβιούνται αυτά στα σημέρας, ξεσχίζουν τα δέρματά τους όπως οι σκύλοι οι οποίοι κάνουν καυγά μεταξύ τους. Ποιος θα ανέρθει στην εξουσία? Ο ένας κατηγορεί τον άλλον,
Πού καιρός να οθηγήσουν τον κόσμον εις μετάνοια. Πού καιρός να αρθρώσουν λέξην σωτήριον. Και η Εκκλησία μας αυτή τη στιγμή αργή, λέγει το Ευαγγέλιο, έμεινε αργό το Ευαγγέλιο. Ο νόμος, λέγει του Ευαγγελίου, ισθένησε, έχει ασθενήσει. Και ομιλούμε αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου, ότι από μεθαύριο άρχεται η νηστεία της Παναγίας μας, 15 ημέρες. Είναι έτοιμος αυτός ο λαός να κινηθείς μετάνοια δια νηστείας και προσευχής. Όλος ο κόσμος θα τρώγει ως όρνεα τα κρέατα και για 10 μέρες νηστεία δεν θα δυνηθεί να την κάνει. Πώς θα μας ελεήσει ο Θεός? Η γη σας, λέγει, έγινε έρημος. Επόλεις σας έχουν κατακαεί από πυρκαγιάς. Την καλλιεργημένη χώρα σας και τους καρπούς μπροστά στα μάτια σας τα κατατρώγουν ξένοι και έχει ερημωθεί κατεστραμμένη από ξένους λαούς. Ζούμε, αδερφοί μου, την πραγματικότητα του Λόγου του Ευαγγελίου. Ζούμε αυτά τα οποία ο Θεός έχει γράψει προπολού καιρού. Και τι ζητά από εμάς? Ζητεί μετάνοια ο Θεός. Και η μετάνοια εξαλείφθη, δεν υπάρχει. Ένας ο οποίος μετανοεί δεν καλλιεργεί τη μετάνοια του, αλλά επιστρέφει πίσω, λέγει ο Κύριος μας, όπως ο σκύλος, λέγει, στο ίδιο εξέραμα. Εδώ και μία εικόνα ο Θεός μας πολύ βρωμερά. Ο σκύλος, λέγει, τρώγει, κάνει εμετών και στρέφεται και τρώγει τον εμετών του. Και μας προειδοποίησε ο Κύριος μας και μας είπε, προσέξτε, όταν μετανοείτε, λέγει, καθαρίζει η ψυχή. Φεύγει το δαιμόνιο της αμαρτίας το οποίον σε παρεπλάνησε. Πλην όμως δεν σε εγκαταλείπει. Πορεύεται, λέγει, εις τόπους ανίδρους, εις όρη, εις βουνά, εις λαγκάδια, εις ερήμους τόπους. Πορεύεται σε θάλασσες και ωκεανούς. Δεν ησυχάζει, λέγει, και τότε παραλαμβάνει 7 δαιμόνια ισχυρότερα από εκείνον και έρχεται, λέγει, για να καταλάβει την οικία την οποία εσάρρωσε το μυστήριο της μετανοίας. Δηλαδή, αν προηγουμένως είχες έναν δαίμονα μέσα σου, όταν εξομολογηθείς να ξέβρεις ότι θα έχεις 8 δαίμονα σε πάνω σου. Η Μαρία η Μαγδαληνή ευγνωμονούσε τον Κύριο, διότι, λέγει, ο Κύριος της έβγαλε από μέσα της 7 δαιμόνια. Και άλλοτε απαντά ο διάβολος εις τον ιερόν του των ναών. Είμαι θα λέγει αιώνες, λέγει, εδώ, δεν μπορούμε να φύγουμε. Δι' αυτό θερμός παρακαλώ και επαναλαμβάνω και πάλι. Όσες γυναίκες έρχονται στον Άγιο Γεώργιον, δεν θα φορούν παντελόνι. Δεν θα έρχονται με γυμνά μπράτσα. Δεν θα έρχονται καπνίζοντες στον Άγιο Γεώργιο. Προσέξτε, αδερφοί μου. Προειδοποιεί ο Θεός. Δεν μπορείς να έρχεσαι και να κρατάς το διαβολόχορτο στο χέρι σου και να το βάζεις στο στόμα σου και έπειτα να έχεις και την απέτηση να γίνεις καλά. Ή με τον διάβολο θα είσαι ή με τον Θεό. Πρέπει να εκλέξεις.
Εκφράζεται λοιπόν ο Πανάγνωστος Θεός αυτό το οποίο συνέβη τότε στους Εβραίους. Οι Εβραίοι ήσαν περικεκλωμένοι από εχθρικά έθνη. Ο Σάκης επίκραναν τον Θεόν, επέτρεπε ο Θεός στα έθνη αυτά και επετίθονται εναντίον των Εβραίων. Τους κατέσφαζαν, τους ηχμαλώτευαν, τους κατέκαιαν, τους ατίμαζαν. Και ήρχιζαν αυτός ο λαός να μετανοεί και επέτρεπε ο Πανάγαθος Θεός, αφού έβρισκε με τη θλίψη τη μετάνοια, επέτρεπε ο Πανάγαθος Θεός και εξεσηκώνε το εκείνο το έθνος και αποθούσε τους εχθρούς και ελευθερώνε το. Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς αυτή τη στιγμή, εάν κοιτάξετε γύρω από αυτό το έθνος, θα ειδείτε παντού εχθρούς της Ελλάδος. Είμαστε περικυκλωμένοι από εχθρούς. Και ο Σάκης δεν μετανοούμε από τις αμαρτίες μας. Ο Πανάγαθος Θεός χρησιμοποιεί και καραμέλες καυτερές. Μας τραβά το αυτί και λέγει, δεν σε διορθώνει τίποτε, πρέπει να καείς για να μετανοήσεις. Εκφράζεται λοιπόν το Ιερό Ευαγγέλιο και περιγράφει την αξιοθρήνη των κατάσταση των Εβραίων τότε και την αξιοθρήνη των κατάσταση στην οποία βρισκόμεθα εμείς σήμερα, ο νέος Ισραήλ. Και η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών τούτου του λαού. Σας είπα και άλλοτε, αδερφοί μου, και επαναλαμβάνω και πάλι τα δάκρυα τα οποία κατακλείζουν την ψυχή μου. Δεν είναι εύκολο να ευρεθεί ένας άντρας καθαρός ως την ημέρα του γάμου του. Εις τους χιλίους δυνατόν να ευρεθεί ένας. Εις τας γυναίκας, εις τας χιλίας γυναίκας δυνατόν να ευρεθούν 10. Εξόκυλεν αυτός ο λαός, έφυγε από τον δρόμο του Θεού και επαναλαμβάνει το Ιερό Ευαγγέλιο. Πάντες εξέκλειναν, ου και στην ποιόν Χριστότητα, ου και στην έως ενός. Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν, αγρίεψεν αυτός ο λαός. Και βλέπουμε, αδερφοί μου, πώς είναι αγριότητα να ακούεις απέναντί σου μόλις πεις μία λέξη για το Θεό. Επιτίθονται όλοι εναντίον σου, σε εμπέζουν, σε υβρίζουν, σε κακολογούν. Υπάρχει εντούτοις μπροστά μας και εκείνο το οποίο ο Πανάγαθος Θεός απειλεί και λέγει, προσέξετε, αυτά δεν σας μεταφέρουν σε μετάνοια, θα σας μεταφέρει ο θρήνος όμως. Σας δίδω σεισμούς και εσείς προσπαθείτε να λύσετε τους σεισμούς με την επιστήμη. Δεν με βλέπετε ότι εγώ είμαι που κάνω τον σεισμό. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Εγώ κοιτάζω, λέγει, και κάνω την γη και τρέμει. Εσείς προσπαθείτε να έβρετε την επιστήμη να σας δικαιολογήσει αυτά. Δεν με αναγνωρίζετε ως κυβερνήτη του κόσμου, ότι εγώ κρατώ τα σύμπαντα στα χέρια μου.
Δεν θέλετε να με αναγνωρίσετε. Επιτρέπω ασθένειες φοβερές, ανίατες. Δεν μπορείτε να συνέλθετε ούτε με αυτό. Επιτρέπω χάλαζαν, η οποία καταστρέφει τα πάντα. Ούτε με αυτό συνέρχεστε. Επιτρέπω θρήνον και αίμα εις τους δρόμους. Ούτε με αυτό συνέρχεστε. Επιτρέπω φοβεράν καύση για να με δοξάσετε και ούτε με αυτό συνέρχεστε. Τι θα κάνω, λέγει ο Θεός, με αυτόν τον λαόν. Επόλες ημών γίνονται περίκαυστοι, λέγει, κατακαίονται. Άλλες εξαφανίστησαν παντελώς. Και τα σημεία, λέγει, της φωτιάς φέρουν και την καταστροφή εις όλη την πόλη. Απέναντι μας, αδερφοί μου, δεξιά και αριστερά κατέκαυσαν τα δάση. Και όταν ήρθε η βροχή δεν βρήκε εμπόδιο. Και κατέβηκε η βροχή και κατέπνιξε την πόλη και απέθαναν άτομα. Ούτε με αυτό συνέρχεστε, λέγει, δεν με αναγνωρίζετε. Όταν εγώ επιτρέπω την καταστροφή, εννοώ το καλλιεργούμενο μέρος της γης. Αυτό το οποίο σας δίδει τροφή για να ζήσετε. Εννοώ τους αγρούς οι οποίοι καλλιεργούνται και αυτοί μένουν άχρηστοι. Εννοώ τους καρπούς τους οποίους σας δίδει η γη. Και τώρα δεν έχουμε τι θα φάμε. Μας φέρουν από το εξωτερικό εκείνους τους καρπούς που έχουμε ανάγκη και είναι γεμάτοι από δηλητήριον και επεμβαίνουν και λέγουν ότι αυτά τα οποία τρώγεται γέμουν από δηλητήριον και είναι επιβλαβή για την υγεία σας. Τι θα φάγει αυτός ο λαός? Η γη του δεν καλλιεργείται για να πάρει με τα χέρια του αυτό που θα φάει. Περιμένει να του φέρουν άλλα έθνη τα οποία πολλούν αυτά τα κατάλληλα για την υγεία του ανθρώπου, για να εισπράξουν χρήματα. Η καρπή προς συντήρηση η δική σας και των οικογενειών σας, λέγει, προορισμένη να κατατρώγονται από ξένα έθνη τα οποία επιτίθενται εναντίον σας. Μπροστά στα μάτια σας, λέγει, χωρίς να δίναστε να αμυνθείτε, και τούτο είναι κατεξοχήν τραγικών και οδυνηρών. Ξέρετε ότι αυτοί οι τουρίστες τώρα, οι οποίοι περπατούν στους δρόμους γυμνοί και μετέφεραν αυτήν την ασθένεια, την ηθική στον τόπο μας, δεν κοιμούνται σε ξενοδοχεία. Φέρουν στον ώμο τους ένα σάκο και μέσα σε αυτόν υπάρχει ένα σκέπασμα. Φαγητό που βρίσκουνε. Στους δρόμους, αδερφοί. Εισέρχονται μέσα στα καλλιεργημένα μέρη και ό,τι έβρουν το κατατρώγουν. Κοιμούνται στην Ήπεθρο και περιμένει αυτό το έθνος να του φέρουν οι τουρίστες χρήματα. Εάν μεταβείτε από εδώ στην Ευρώπη την γεμάτη από αμαρτίες και περάσει η 12η νυχτερινή ώρα και σε έβρουν στο σταθμό να κάθεσαι,
Έρχεται η αστυνομία και σου λέει ποιος είσαι, από πού έρχεσαι. Εδώ δεν είναι ξενοδοχείο. Σίγουρα από εδώ να πας στο ξενοδοχείο. Στους δρόμους να κοιμηθείς δεν μπορείς, διότι είναι η μέρα στεγενυχτός, βροχερός ο καιρός. Νομίζετε ότι όταν φύγουμε από την Ελλάδα μας και βγούμε έξω, ότι βρίσκουμε τον ήλιο αυτόν τον οποίο μας έδωσε ο Θεός, ή τον ουρανό, ή τα άστρα, ή τη σελήνη. Η μέρα στεγενυχτός βρέχει ακαταπαύστος. Δεν σταματάει η βροχή. Δεν μπορείς να βγεις έξω από το σπίτι σου, ούτε αν είναι Ιούνιος, ούτε αν είναι Ιούλιος, ούτε αν είναι Αύγουστος, αν δεν κρατάς στο χέρι σου μία ομπρέλα. Διότι εκεί που περπατείς αρχίζει η βροχή φοβερά και γίνονται πλημμύρες και δεν βρίσκεις ημέρα στεχνή. Εγκατεληφθήσετε η θυγάτρισιόν ως σκηνή εν αμπελώνει και ως οποροφυλάκιον εν σικυράτων, ως πόλης πολιορκουμένη. Θα εγκαταληφθεί, λέγει, στους Ιουδαίους ο Θεός, οι οποίοι παρινόμουν δια των αμαρτιόντων και εμείς παρανομούμε η νεωτέρα φιλή η οποία αγάπησαν τον Θεό, ο νέος Ισραήλ, όπως παρινόμουν εκείνοι, παρανομούμε και εμείς σήμερα. Και η Σιών, δηλαδή εκείνον το κάλλος το οποίο ο Σολομών ανοικοδόμησε των ναών των Εβραίων, εκείνο το μέρος, λέγει, θα εγκαταληφθεί και εγκαταλήφθηκε. Προειδοποιούσε ο Θεός δια των προφητών του. Δεν οικουέν ο λαός. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει ότι εκείνον το σημείο, λέγει, το οποίο μολύνει την πόλη Ιερουσαλήμ, δηλαδή το τζαμί των Αγαρινών που έβαλαν πάνω από την μεγαλοπρεπή εκκλησία την οποία έκτισε ο Σολομών των ναών του Θεού, τώρα, λέγει, είναι ένα σημείο έσχους και αυτό λόγω των αμαρτιών μας, λέγει. Τούτα δεν μας έκαναν οι Τούρκοι. Ρίξατε ένα βλέμμα εις εκείνη την μικρά Ασία και να κατεβείτε και να επισκεφθείτε όλα στις Μητροπόλεις, στις μεγάλες, την Έφεσον. Να ειδείτε τη Φιλαδέλφια, να ειδείτε όλα εκείνα στα 7 εκκλησίες, τα οποία απαριθμεί η Ιερά Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεολόγου. Να τας δείτε να είναι όλες ερημωμένες από τους Εβραίους, από τους Αγαρινούς, τους οποίους Αγαρινούς τους οδήγησαν οι Εβραίοι να εξαλείψουν τον χριστιανισμό, οι εχθροί της Ορθοδοξίας. Οι Εβραίοι είναι οι εχθροί μας, οι οποίοι δεν θέλουν να μας αντικρίσουν, διότι μας έδωσε ο Θεός την χάρη την οποία εσήκωσαν από τους Εβραίους και μας την έδωκαν εμάς. Όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία ακριβώς λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο. Θα εγκαταληφθεί η προσφυλής, λέγει, ως θυγάτερ Σιών, η πόλη Ιερουσαλήμ. Θα εγκαταληφθεί και θα γίνει σαν σκηνή εις άμπελον που δεν έχει καρπούς και σαν πρόχειρος αποθήκη για να φυλάττονται τα φρούτα εις τον ποστάνι, σαν πόλης που πολιορκείται από εχθρούς
αυτή η πόλη λέγει θα εξαφανιστεί και εκείνη η σκηνή θα φύγει λέγει. Και ημί Κύριος Σαββαώθ εγκατέλειπεν ημίν σπέρμα ως Σόδωμα αν εγεννήθημεν και ως Γκόμορα αν ομοιώθημεν. Και αν ο Κύριος των δυνάμεων ο Παντοκράτορ δεν μας άφηνε μικράν αλλεκλεκτήν μερίδα ειδικών του ανθρώπων, θα γινόμεθα σαν τα Σόδωμα και θα εξομοιούμεθα όπως τα Γόμαρα εξαφανιζόμενοι ως εκείνα ολοτελώς. Αδερφοί μου, μέσα σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα, μέσα σε αυτήν την κοινωνία στην οποία ζούμε σήμερα, ο Πανάγαθος Θεός εφύλαξε το λεγόμενο λίμμα, τους εκλεκτούς του δηλαδή. Εάν δεν υπήρχαν αυτά τα μωρά, τα αγνά, τα οποία τα μαθαίνουν οι γονείς τους να ψαλίζουν το όνομα του Θεού, εάν δεν ήσαν αυτά τα μικρά, τα βρέφη, τα άκακα, και αν δεν ήσαν οι εκλεκτοί του Θεού οι οποίοι προσεύχονται και νηστεύουν και εξομολογούνται και κοινωνούν και έχουν εις πρώτην ζήτηση τα μυστήρια της Εκκλησίας, εάν ο Πανάγαθος Θεός δεν εφύλαθεν αυτά τα ειδικά του πλάσματα, να ξέβρετε ότι δεν θα υπήρχαμε αυτή τη στιγμή. Ο Θεός έχει τους ειδικούς του οι οποίοι φυλάττουν τούτην την κοινωνία να μην μολυνθεί παντελώς. Εάν μέσα στην θάλασσα ο Πανάγαθος Θεός δεν έβαζε αλάτι, δεν θα ζούσε ένα άνθρωπος επάνω στην γη. Τα νερά της θαλάσσης θα εμόλυνουν τα πάντα. Εδώ και ο Θεός λοιπόν αυτό το αλάτι μέσα στο νερό της θαλάσσης, δια να μην υπάρχει τίποτε το κακό το οποίο να μολύνει τον κόσμο. Τούτο έπαιρνε ο Κύριος ως παράδειγμα και μας είπε, είστε εσείς το άλας της γης λέγει. Εάν εσείς λέγει που αλατίζετε την κοινωνία δια να μην εξαφανιστεί, εάν εσείς χάσετε την ουσία την οποία έχει το αλάτι λέγει, τότε με τι θα αλατιστεί αυτός ο κόσμος. Ευρίσκονται μέσα σε αυτήν την κοινωνία τα εξαιρετικά παιδιά του Θεού, τα οποία τον αγαπούν και προσεύχονται και ο Θεός μακροθυμεί. Ακούσατε λόγων Κυρίου άρχοντες Σοδόμων, προσέχετε νόμων Θεού, λαός Γομόρας. Είναι αυτά τα λόγια τα οποία μας έδωσε ο Πανάγαθος Θεός. Μείναμε, αδερφοί μου, ολομόναχοι. Δεν βρισκόμεθα εις την εύνοια ουδενός εκ του κόσμου. Όλοι μας μισούν και όλοι μας εγκατέλειψαν. Μας μένει μόνον το έλεος του Θεού, το οποίο η Εκκλησία μας λέγει. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξε με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Εκείνον το οποίο μας έδωσε ο Πανάγαθος Θεός, την αγάπη Του, δεν την εκτιμήσαμε. Και βλέπουμε σήμερα να βλασφημείται το όνομα Του το Άγιον από εμάς, τους οποίους μας ηγάπησε με υπερβάλλουσαν αγάπη. Βλασφημείται το όνομα Του το Άγιον από τα χείλη των παιδιών Του και δεν υπάρχει στόμα να φωνάξει και να πει σε αυτόν τον λαό μη βλασφημείτε τα Άγια και τα Ιερά, μη βλασφημείτε τον Θεό, μη βλασφημείτε την Παναγίαν Μητέραν Του. Τι το ότι φεύγει ο κόσμος εκείνος όλος και τρέχει στην εικόνα της Παναγίας μας, τι με αυτό.
Και τι έγινε? Τρέχουν να ανάψουν μια λαμπάδα, τρέχουν να προσκυνήσουν την εικόνα των θαυματουργών της Παναγίας μας και η Παναγία μας που βλέπει κλαίει και λέγει: «Με αυτά τα χείλη που προηγουμένως με βλασφημούσες, έρχεσαι να με προσκυνήσεις». Και ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος ακριβώς βλέπει την υποκρισία αυτού του κόσμου, βλέπει την διχασμένη προσωπικότητα του κόσμου τούτου, απ' έξω να τρέχει για να δίδει αντιπώσεις ότι είναι θρήσκος, λέγει. Δεν τον βλέπεις? Κοινωνεί κιόλας. Αυτού θα δώσω την ψήφη μου, την ψήφα μου. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Αυτά είναι εξωτερικά. Και βλέπετε τα τελευταία ημέρας, αυτοί οι οποίοι ζητούν την ψήφα αυτού του κόσμου, θα τους δείτε. Θα τρέχουν σε μοναστήρια για να προσκυνήσουν. Θα τρέχουν για να ανάψουν λαμπάδες. Για να δει ο κόσμος ότι αγαπούν τον Θεό. Δεν τον αγαπούν. Διότι άλλα τα λεγόμενα και άλλα τα τελούμενα. Άλλα λέγουν και άλλα πράττουν. Και αντί να αγαπήσουν τον Θεό και να υπερασπίσουν το όνομά Του, προσπαθούν πώς να εξαλείψουν από το στόμα του λαού το όνομα του Θεού. Μας ανέχεται λοιπόν ο Θεός, μακροθυμεί ο Θεός, απειλεί όμως ο Θεός. Λέγει: «Προσέξετε, διότι εγώ μετρώ», λέγει, «και την ώρα που έρχεσαι να με προσκυνήσεις, εκείνη την ώρα να άκουσέ με που σου ομιλώ. Εσύ με προσκυνάς την εικόνα μου», λέγει, «αλλά εγώ σου ομιλώ και εσύ δεν ακούς. Όταν σκύβεις να με προσκυνήσεις, άκουσέ με τι θέλω από σένα. Υιέ μου, δώσ' μη συν καρδία». Παιδί μου, λέγει, που έρχεσαι να με προσκυνήσεις, δεν σε διώχνω. Αλλά δεν μου έδωσες κάτι το οποίο ζητώ. Και αυτό το κάτι είναι η καρδία σου. Δώσ' μου την καρδιά σου, λέγει, να την κάνω θρόνο μου. Και φεύγεις από την εικόνα του Χριστού και πηγαίνεις στην εικόνα της Παναγίας μας και σκύβεις να την προσκυνήσεις. Και το στόμα σου βρωμάει από τσιγάρο. Από αυτό το δηλητήριο, το οποίο φθείρεις των ναών του Θεού. Το σώμα σου το οποίο έχεις, δεν έχεις δικαίωμα να το φθείρεις. Δεν είναι δικό σου. Το σώμα σου το οποίο φέρεις είναι ναός του Θεού. Και είπε ο Θεός: «Είτε στον ναό μου φθερεί, είτε στον ναό του Θεού φθείρει», λέγει ο Απόστολος Παύλος. Φθερεί τούτον ο Θεός. Θα τον εξαφανίσει προηγουμένως ο Θεός, λέγει. Και η Παναγία μας την ώρα να εκείνη που σκύβεις, ακριβώς επειδή τα ξέρει και τα βλέπει όλα, σου λέγει: «Τι με προσκυνάς? Εγώ δεν θέλω τίποτε από σένα, ή μη μόνον ό,τι σου λέει ο Υιός μου, αυτό να πράξεις. Ό,τι αν είπε ημίν, τηρήσατε. Ό,τι σας είπε», λέει ο Υιός μου, «να το πράξετε». Δεν ήτο εις την Κανά της Γαλιλαίας. Εκεί ο Χριστός μας έκανε το πρώτο του θαύμα. Και πήγαν στην Παναγία μας και της είπαν ότι έχουμε έλλειψη από κρασί. Και απεκρίθη η Παναγία μας και τους λέει: «Ό,τι σας λέει ο Υιός μου, να το πράξετε». Και τι είπε ο Χριστός? Γεμίσατε 6 ιδρίες που υπήρχαν εκεί με νερό και το μετέβαλε σε κρασί. Ήταν το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας πάνω στην γη.
Τους έδωσαν να πείουν, τους έδωσαν να χορτάσουν. Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας ελεήσει, να μας φυλάξει και να αποτρέψει την δικαίαν του απειλή και την δικαίαν του οργή από εμάς. Να μας δει μετανιωμένους και να μας αγαπήσει και να διώξει ό,τι η δικαία του απειλή και η δικαιοσύνη του έρχεται επάνω μας ως πληρωμή των έργων μας. Κύριε, δώσε μας μετάνοια. Κύριε, δώσε μας φώτιση. Κύριε, δώσε μες στην ψυχή μας να εμπλαστήσουν τα Άγια Σου Λόγια. Δώσε, Κύριε μου, την ειδική Σου στοργή εις εμάς τα πλανημένα Σου παιδιά. Δώσε μας να Σε αγαπήσουμε χιλιάδες φορές από ό,τι Σε αγαπούμε. Και μείνον με θυμόν, Κύριε, ότι προς εσπέραν εστί και κέκλικεν ημέρα. Μείνον με θυμόν, Άγιε, μείνον με θυμόν, Δέσποτα, και αξίωσε μας για τις εμπουρανίους Σου Βασιλείας. Αμήν.